ζητήματα. Πολύ σύντομα θα πω δύο λόγια από την εμπειρία μου αυτά τα 2,5 χρόνια στο νέο καλλικρατικό Δήμο Φιλής. Καταρχήν να σας πω, με τα 30 χρόνια θητεία στην αυτοδιοίκηση που έχω, ότι μένω έκπληκτη κάθε φορά από αυτό που λέγεται λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ελάτε μια φορά, όσοι έχετε λίγο χρόνο, να παρακολουθήσετε την απόλυτη ευτέλεια του θεσμού. Να δείτε πώς λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς πολιτικό λόγο, χωρίς δημοκρατικό διάλογο, χωρίς σεβασμό στην αντίθετη άποψη, χωρίς σεβασμό σε οποιαδήποτε διαδικασία. Αντίθετα, περισσεύει η έπαρση, η αλαζονία, η περιφρόνηση στην άλλη άποψη. Αν κάποιος δημότης κάνει το λάθος και έρθει και θέσει θέμα προημερήσιας διάταξης, θα δεχτεί και προσβλητικές συμπεριφορές, θα δεχτεί και μια κατάσταση η οποία πραγματικά μας απαξιώνει σαν άτομα. Είναι μια δύσκολη ιστορία η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλής. Ο καλλικρατικός Δήμος Φιλής, αυτός που ένωσε τρεις πόλεις και έπρεπε να δημιουργήσει ένα μεγάλο και ισχυρό Δήμο, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρει το σωστό βηματισμό του. Όχι μόνο δεν κατάφερε να δημιουργήσει αυτό τον ισχυρό Δήμο, όχι μόνο δεν κατάφερε να τον αναπτύξει, αλλά αντίθετα μεγάλωσε τις ανισότητες. Η Φιλή ήταν ο μικρός Δήμος, πιο καλά οργανωμένη, είχε περισσότερα λεφτά, είχε λεφτά από τη Χωματερή, να το λέμε έτσι. Προχωράει πιο καλύτερα, ο Δήμαρχος είναι εκεί και τη στηρίζει και με την παρουσία του και με το Δημαρχείο να λειτουργεί και με τα χρήματα που ρίχνει εκεί στην περιοχή. Εκεί λειτουργούν οι κοινωνικές δομές που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, στις άλλες δύο δημοτικές κοινότητες. Τα ανελιώσια, όσοι είμαστε από εδώ, το ξέρουμε, βιώνουμε καθημερινά και τα προβλήματα της εγκληματικότητας και τα περιβαλλοντικά, τα τεράστια προβλήματα που μου δημιουργούνται από την λειτουργία της Χωματερής, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και από την άποψη των υποδομών. Δύο χρόνια φρεάτια παρμένα από τους δρόμους, λακκούβες και κανένα, μα κανένα έργο δεν έχει ξεκινήσει να γίνεται 2,5 χρόνια τώρα. Και η απόλυτη απαξίωση είναι για το ζητήρι. Και θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, για όσους είμαστε εδώ και από την τελευταία διοίκηση του Δήμου Ζεφυρίου, γιατί δεν μας κατήργησε ο λαός, μας κατήργησε ο Καλλικράτης. Λοιπόν, με πόνο ψυχής το λέω, όσοι είμαστε εκεί χρόνια πολλά, χτίζαμε. Κάθε μέρα με όλα μας τα προβλήματα ένα μικρό πετραδάκι. 2,5 χρόνια αποδομείται, διαλύεται, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ας κάνει κάποιος μια περατζάδα από εκεί και ας πάρει φωτογραφίες. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και δεν είναι γιατί φταίει μόνο ο Καλλικράτης ως θεσμός που ακόμα δεν κατάφερε να ενοποιήσει τις κοινότητες, τις δημοτικές κοινότητες, αλλά είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι που απαξιώνουν την περιοχή, που την βλέπουν με μια ματιά ότι είμαστε υποδεέστεροι εκεί γιατί έχουμε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και άρα σιγά μην ασχοληθούμε και με εκείνους. Δεν έχουμε δυστυχώς ανθρώπους που θα μπορέσουν να υπερασπιστούν την περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είσαστε σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, όλα αυτά που καθημερινά μας πληγώνουν, τη ζωή μας που τη βλέπουμε να ανατρέπεται, το φόβο που έχουμε για το μέλλον των παιδιών μας, νομίζω ότι μας θέλουν να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα με ενότητα. Όπως με ενότητα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα σοβαρά προβλήματα που έχει αυτός ο Δήμος. Αυτή την ενότητα λοιπόν στο Δήμο, στον πρώην Δήμο του Ζεφυρίου και στον πρώην Δήμο Φιλής, τον κατοίκον του, αυτή την ενότητα θα την υπερασπιστούμε όλοι για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτή την ενότητα της παράταξής μας υπερασπιζόμαστε και σήμερα και κάθε μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο με την πορεία μας και με τη δράση μας. Να κρατήσουμε αυτά που έχουμε με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια καταφέρει και έχουμε κερδίσει και να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας ανήκουν. Καλή χρονιά σε όλους, βράδυ και υπομονή για τα δύσκολα όχι που έχουμε, που έρχονται. Ευχαριστώ.